Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην οδό 30 Ιουλίου, μέσα στη Νέα Αγχιάλο. Θέλω λίγο να δείτε πόσο χαμηλά πετάει αυτή την ώρα το Καναντέρ. Είναι κάπου εκεί πίσω, έχει μία μικρό εστία. Βλέπετε, πάνε και ανεφοδιάζονται τα Καναντέρ. Είναι αριστερά μας η φωτιά, μέσα, βόρειο-δυτικά, όπως την έσπρωξε ο άνεμος. Δεν έχει φωτιά, καπνίλα έχει, ναι. Επί της ουσίας. Είναι αυτό που ζήσαμε χθες, να θυμίσω, όταν έφτασε η φωτιά, αργά το μεσημέρι, μέσα στη Νέα Αγχίαλο. Εκεί πάνω που έδειχνε τώρα ο καμεραμάν μας, ήμασταν στα πρώτα σπίτια, πολύς καπνός, χαμηλή φωτιά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάμε για μια χορτολιβαδική, ξεκίνησε ως χορτολιβαδική αυτή η φωτιά από το Βελεστίνο, και εδώ δεν έχει να κάψει, έχει χαμηλή βλάστηση, άρα όμως είχε πάρα πολύ λευκό, πυκνό, αποπνικτικό καπνό. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζήσαμε για τουλάχιστον 2 ώρες, παλεύοντας οι πυροσβέστες να σώσουν τα σπίτια των ανθρώπων, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι με τα λάστιχα, ακόμη και με τα τρακτέρ, με τις τουρμπίνες, τα γέμισαν νερό και πήγαιναν περιφερειακά του οικισμού για να μπορέσουν εκεί λοιπόν να ρίξουν νερό και να μην έλθει η φωτιά προς τα σπίτια. Κατάφεραν να σωθούν, αλλά βέβαια την ώρα που εισπνέαμε εμείς τον πυκνό καπνό και στην ουσία δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε όλοι μας, ακούγαμε και τις πρώτες εκρήξεις, οι οποίες μας συγκλώνησαν. Ήτανε 5-6, νομίζω ότι η τελευταία ήταν περίπου στο ζωντανό που κάναμε, και ήμασταν στον αέρα με το κεντρικό δελτίο, γύρω στις 7 και 4, το 7 και 20. 5 συνολικά 6 εκρήξεις, πολύ δυνατές, πάνω σε εκείνο το σημείο. Όμως φαίνεται ότι το οστικό κύμα αυτών των εκρήξεων προκάλεσε αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ άνοιξε το οστικό κύμα στην 30 Ιουλίου και μπροστά στον παραλιακό σε κάποια καταστήματα έχουν καταρρεύσει τζαμαρίες. Βλέπετε μια κατάσταση καταστροφής. Οι άνθρωποι ήρθαν και είδανε τις εικόνες αυτές, γιατί σας θυμίζω ότι μετά εγκατέλειψαν την Νέα Αγχίαλο, καθώς υπήρξε 112 για το φόβο επιπλέον εκρήξεων. Ναι. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας δείχνει ο Πάνος ο Αγραφιώτης, με τον οποίο κάνουμε μέρες ρεπορτάζ, το τι ακριβώς συνέβη στα καταστήματα σε αυτή την κεντρική οδό. Μπορούμε να περπατήσουμε και να σας δείξουμε και άλλα. Βεβαίως, πάνω γύρισαν οι άνθρωποι, γιατί 2.500 εκεί από τη Νέα Αγχίαλο φιλοξενήθηκαν στο Βόλο, σωστά. Εκθεσιακό κέντρο. Γύρισαν πίσω οι άνθρωποι. Ακριβώς, 2.500 πήγανε. Να πούμε καταρχήν ότι είχαμε από θαλάσσις εκένωση με μικρά σκάφη, την είδαμε ζωντανά χθες στο κεντρικό δελτίο του Sky, και βέβαια με λεωφορεία που έβαλε ο Δήμος, αλλά και με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Είχε ανοίξει ο δρόμος στη συνέχεια, άρα μπορούσαν να μετακινηθούν. Περίπου 2.500 μήνες στο εκθεσιακό κέντρο του Βόλου. Πέρασαν με αρκετή φροντίδα το βράδυ, ανήσυχοι όμως. Τους ρωτήσαμε χθες, κάναμε ρεπορτάζ. Περισσότερο τους φόβησαν οι εκρήξεις, επιτρέψτε μου να σας πω. Παρά η φωτιά και η πυκνή καπνή, ήταν βέβαιο ότι θα παλέψουν και δεν θα μπει η φωτιά μέσα στη Νέα Αγχίαλο. Όμως οι εκρήξεις ήταν αυτές που τους συγκλώνησαν. Πάμε να δούμε και άλλες καταστάσεις εδώ και άλλες ζημιές που είχαμε. Βλέπετε και το κατάστημα απέναντι εδώ. Συγγνώμη. Εδώ λοιπόν και εδώ κατέρευσε η τζαμαρία. Όπως και απέναντι, δίπλα εδώ στο κρεοπωλείο, βλέπετε, έχει βάλει ο άνθρωπος μουσαμά. Αυτά είναι τα γυαλιά από την... από τις εκρήξεις, πάνω. Για πάρε μια ανάσα.